Λοιπόν, από το κλειστό γυμναστήριο Μπουρναζίου είμαστε μαζί για τον δεύτερο αγώνα της ημέρας, που οι Χουντ αντιμετωπίζουν τους Hoopers. Ευτυχώς γίνεται το μάτς, γιατί πριν τον αγώνα είχαμε και κάποιες αμφιβολίες αν οι Hoopers τελικά θα κατεβάσουν πεντάδα, αν δεν θα κατεβάσουν, ήταν τέσσερις. Τελικά ήρθε πέμπτος, πήγα πλέον ήρθε πέμπτος, ήρθε και έκτος. Και έχουν και ένα άτομο στον πάγκο για αλλαγή. Οι Hoopers, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι πραγματοποιούν μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Προσπαθούν να σώσουν την κατηγορία, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Απ' την άλλη, η Hood BC είναι στην πρώτη θέση σε ισοβαθμία με τους Lionmen και ουσιαστικά έχουν κλειδώσει το Final Four. Διαφορετική στόχη λοιπόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Το παιχνίδι, όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει με τις δύο ομάδες να μην έχουν καταφέρει ακόμη να σκοράρουν. Ωραία εδώ η προσπάθεια από τους Χουντ, αλλά το καλάθι δεν θα έρθει. Και τρέχουν από την άλλη οι Hoopers, ούτε αυτά τα καταφέρνουν όμως. Χουντ στον ευνηδιασμό, φάουλ, κόβεται ο ρυθμός. Α, μπήκε εκεί ένα μακρινό σούτ, αλλά ήταν εκτός φάσης. Η επαναφορά από τον Μιλίτσεβιτς. Η μπάλα φτάνει με πολύ ωραίο τρόπο στην καρδιά της ρακέτας για το ωραίο τελείωμα του Χανιώτη εκεί, ο οποίος ανοίγει το σκορ και κάνει το 2-0 για τους Χουντ. Το σούτ για 3 από τον Ανδρέα Ματθαίο. Ματθαίος με πολύ ωραίο στυλ, τρομερό σούτ, ωραίο τρίποντο, 2-3. Και στην επίθεση τώρα είναι πάλι η Χουντ με το μένο να δίνει την μπάλα για το ελεύθερο σούτ του Μασουράκη, το οποίο δεν θα βρει το στόχο. Και προς την άλλη πλευρά τώρα οι Hoopers, η διείσδυση, η μπάλα βγαίνει έξω. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε ο Ματθαίος. Και απ' την άλλη τώρα η Χουντ με μια γρήγορη πάσα και μια γρήγορη εκτέλεση. Ο Μιλίτσεβιτς καταφέρνει να σκοράρει. Εδώ η μακρινή πάσα είναι πολύ καλή και το ανάποδο layup είναι ακόμα καλύτερο από το Μετζέλο. Το σκορ στο 4-3, στο 4-5 με συγχωρείτε, με αυτό το καλάθι του Μετζέλου. Εδώ το σούτ για 2 από τον Μένο είναι άστοχο. Το rebound όμως έρχεται για τους Hoop BC από τον πολύ ψηλό Χανιώτη, δεν θα τα καταφέρει όμως να σκοράρει. Και από την άλλη οι Hoopers έχουν στον ευνηδιασμό, αλλά δεν καταφέρνουν να ευνηδιάσουν τους Hoop. Η μπάλα μένει στα χέρια τους πάντως. Για επαναφορά, χάθηκε εκεί το μαρκάρισμα και έβαλε ένα εύκολο καλάθι ο Λιώκας. Τρίπλες. Το σούτ για 3. Ωραίο σούτ εκεί από το Χανιώτη, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ ζεστό στο παιχνίδι. Ματθαίος το σκέφτεται, δεν θα το πάρει. Κάποια σκρίνει εκεί, βγαίνει η μπάλα ψηλά στο Μετζέλο, ο οποίος τριπλάρει, κρατάει την μπάλα. Πάσα πίσω από την πλάτη. Τελευταία στιγμή γίνεται το σούτ το άστοχο από τον Γκάραλι. Και οι Χουντ στη δικιά τους επίθεση με μια ωραία πάσα και πολύ ωραίο σούτ μέσης απόστασης στο transition από τον Μιλίτσεβιτς. Και τώρα ο Ματθαίος είναι
ξανά στην επίθεση για τους Hoopers, δίνει την μπάλα στο low post, το κλέψιμο όμως και το follow τον Κάραλι για να κόψει τον εκδιασμό των Hood. Η Hood είναι και πάλι στην επίθεση, ο Χανιώτης είναι μόνος του και θα το πάρει το τρίποντο, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Rebound εκεί από τον Λιώκα που αφήνει την μπάλα στον Μετζέλο για να κατεβάσει και να οργανώσει την επίθεση των Hoopers. Ο Ματθαίος έχει την μπάλα, παίρνει το screen από τον Κάραλι, δεν βγαίνει η ελεύθερη πάσα, Μετζέλος τελικά παίρνει την μπάλα, προσπαθεί, δύσκολο σου μαρκαρισμένο στο τέλος του χρόνου, είναι έξω και τώρα οι Hoopers προσπαθούν να τρέξουνε. Τρέξουν ευνηδιασμό, τα καταφέρνουν με κάποιες πολύ όμορφες πάσες. Χάνεται το καλάθι, χάνεται και δεύτερο καλάθι. Έχασε εκεί ένα, το πρώτο ήταν δύσκολο, αλλά το δεύτερο ήταν αρκετά πιο εύκολο για το Χανιώτη. Αλλά δεν τα κατάφερε, ούτε οι Hoopers βέβαια τα κατάφεραν στη δικιά τους επίθεση στον ευνηδιασμό. Και ο Μιλίτσεβιτς στο χαβά του, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν φτάνει η μπάλα σε σουτ μέσα απόστασης, είναι σαν πέναλτι. Ματθαίος πήγε να πάρει εκεί μια συζητημένη προσπάθεια, δέχτηκε το στοπ. Μετζέλος παίρνει το screen, σηκώνεται για δύο από μέσα απόσταση, δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Χανιώλης παίρνει το rebound και είναι πολύ ωραία εδώ η πάσα. Είναι όμως ωραίο και το κόψιμο του Λιώκα. Η πάσα του Μασουράκη ήταν no look, ήταν εξαιρετική. Χανιώτης όμως εκεί δεν είχε δει το Λιώκα που έρχονταν από πίσω και δέχτηκε το stop. Και πάλι είναι για το σκουτ βέβαια, αλλά έχουμε time out στα 4:18 που απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε από το time out και η επαναφορά έγινε για τους Hood, οι οποίοι καταφέρνουν με κάποιες πολύ ωραίες πάσεις εκεί να βρουν τον ελεύθερο παίκτη και να σκοράρουν για το 13-7. Οι Hoopers τώρα είναι σε δικιά τους επίθεση και προσπαθούν να βρουν ένα καλάθι, να βρουν τρόπους να μείνουν κοντά στο σκορ. Για άλλη μια επίθεση σουτάρουν στο τέλος του χρόνου και δεν καταφέρουν να σκοράρουν. Οι Hood Babies είναι και πάλι στη δικιά τους επίθεση θέλοντας να ανεβάσουν το δείκτη του σκορ και της διαφοράς. Ο Μιλίτσεβιτς αυτή τη φορά δεν καταφέρει να σκοράρει από μέσα απόσταση. Πρωτόγνωρο. Εκεί απίστευτο αυτό που έγινε, η μπάλα βρήκε στο πόδι, την πάτησε μάλλον εκεί ο παίκτης των Hood και λίστρησε, έπεσε. Οι Hoopers πάντα στην επίθεση, αλλά δεν θα καταφέρουν να βρουν κάποια προσπάθεια. Οι Hood είναι στον ευνηδιασμό και στο transition, σκοράρουν με μια πολύ ωραία προσπάθεια εκεί. Πολύ ωραία προσπάθεια πριν από τον Λάφκα, ο οποίος έστειλε τη διαφορά στους 8 και τάπα από τον Χανιώτη εδώ. Ή μάλλον είναι δικό μου το λάθος, είναι ο Στεφόπουλος. Ενώ έγινε το κλέψιμο και ο Μετζέλος μείωσε. Αλλά το κόψιμο ήταν του Στεφόπουλου, όχι του Χανιώτη. Ο Χανιώτης έχει περάσει στον πάγκο. Απλά έχουν παρόμοιο στυλ και κορμί, είναι πολύ ψηλοί και οι δύο και
Είδαμε τώρα και τον Στεφόπουλο να σκοράρει για δύο. Εδώ κάνει το φάουλ και δίνει την μπάλα απ' έξω για τους Hoopers. Μπάλα χάνεται και η Hood είναι και πάλι στην επίθεση. Το σούτ είναι από μέση απόσταση από το Μένο, αλλά είναι άστοχο και η μπάλα φτάνει στο ξεχασμένο Μετζέλο, ο οποίος το έχει κάνει κι άλλη φορά αυτό. Μένει πίσω και περιμένει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας για ένα εύκολο καλάθι. 17-11 είναι το σκορ. Εδώ είναι το σούτ σε κατάσταση transition από τον Λιώκα. Φάνηκε να είναι ίσως βιαστικό σούτ, αλλά ήταν εύστοχο. Το πίστεψε και το έβαλε ο Λιώκας εκεί. Εδώ είναι ωραία η συνεργασία και τελικά έρχεται το καλάθι από τον Στεφόπουλο, ο οποίος μόνος του μπορεί να το χάσει το καλάθι κάτω, δεν έχει αντίπαλο, είναι πάρα πολύ ψηλός. Οι Hoopers είναι και πάλι στην επίθεση, ωραία εκεί η πάσα και το σούτ είναι για δύο. Είναι για δύο από το λιγερό. Περίμενα να δω και τι θα δείξει ο διαιτητής. Έδειξε δύο πόντους. Είναι σούτ για δύο πόντους. Πατούσε. Η μπάλα περνάει μέσα στο Στεφόπουλο. Είναι χαμηλά το φάουλ. Είναι το φόλο το λιγερό στο Στεφόπουλο πριν σκοράρει εκείνος. Οπότε δεν μετράει το καλάθι που είδαμε. 6, 5 μεν για τη λήξη. Ερχή διείσδυση, το drive είναι φανταστικό και απίστευτο! Απίστευτο το Μασουράκι! Παίρνει το φάουλ και πετυχαίνει για το καλάθι με μια απίστευτη πυρουέτα εκεί πέρα. Τι έκανε ο άνθρωπος εκεί, ένα σουτ πίσω από το κεφάλι του πέφτοντας. Μασουράκης θα βάλει για τη βολή, ένα δευτερόλεπτο απομένει. Έχουμε εδώ το κλέψιμο, αλλά έχουμε και τη λήξη της πρώτης περίοδου. 22-16 για τους Hood BC. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο. Hoopers στην επαναφορά. Ματθαίος έχει την μπάλα. Είναι πιεστική η άμυνα από τον Λάφκα εκεί. Ο Ματθαίος αποφασίζει να πάει προς το καλάθι. Πήγε να τα κάνει μόνος του εκεί, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και η Hood από την άλλη μεριά. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Το ωραίο drive από την baseline από τον Μασουράκη δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια των Hoopers, οι οποίοι φεύγουν στον ευνηδιασμό. Έχουν γυρίσει οι Hood, αλλά σε δευτερεύον ευνηδιασμό θα γίνει το σούτ του Μετζέλο, όμως δεν θα βρει το στόχο. Η μπάλα φτάνει μέσα εκεί στον Στεφόπουλο, ο οποίος είπαμε δεν έχει αντίπαλο, είναι πολύ ψηλός. Αν φτάσει εκεί η μπάλα, πολύ δύσκολα να κοπεί. Εδώ μεταξύ είναι και ο Χανιώτης μέσα αυτή τη στιγμή. Οπότε παίζουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με δίδυμους πύργους η Hood BC. Οι Hoopers βέβαια εδώ βρίσκουν ένα καλάθι δύο πόντων και πάνε στο 24-18. Το σούτ για τρεις από το Χανιώτη είναι άστοχο. Στεφόπουλος εκεί, πώς να το χάσει το rebound. Έτσι δεν το χάσει το rebound. Μπάλα δεν έφτασε στα δικά του χέρια. Και οι Hoopers τώρα φεύγουν από την άλλη πλευρά με ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα του Λιώκα. Κάνουν το 24-20. Και το παιχνίδι είναι derby προς το παρόν.
Οι FUTBC εδώ με το Μένο προσπάθησαν να απαντήσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Τέλος, μπαλά έξω στο λιγερό, φάουλ από το Λάφκα. Και έχουμε την αλλαγή για τους Hoopers. Μπαίνει ο Κάραλης και βγαίνει ο Τσεκούρας. Η μπάλα φτάνει ωραία εκεί στο Λιώκα, ο οποίος κάνει ένα κακό τελείωμα για την ποιότητά του. Και απ' την άλλη ο Μασουράκης, ο οποίος περνάει, βγάζει έξω, ξανά η μπάλα, drive, ξανά έξω στη γωνία, Χανιώτης με το αριστερό. Πάρα πολύ ωραίο το τρίποντο, πολύ ωραία η επίθεση. Χανιώτης αριστερόχειρας, γλυκό σουτ. Δεν ξέρω με τους αριστερόχειρες, δεν έχω δει αριστερόχειρα να μην έχει καλό σουτ, πραγματικά. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό. Όλοι οι αριστερόχειρες, δεν ξέρω αν εξηγείται επιστημονικά, όλοι οι αριστερόχειρες έχουν φαρμακερό σουτ και χέρι αλφάδι. Μασουράκης εδώ κατεβάζει το rebound και τρέχει στον εφηβιασμό. Πάει και μέχρι μέσα, βάζει το κορμί του. Ο Λιώκας δεν μπορεί να το σταματήσει και βάζει το καλάθι. Εδώ από την άλλη πλευρά το στόμα του Στεφόπουλο, Μαθαίος τελικά παίρνει την μπάλα, η μπάλα ξανά μέσα, βγαίνει πάλι έξω και πάλι μέσα η μπάλα για τον Μετζέλο, μοιράζει στο Μαθαίο που στο αριατρής μέσα με περιπέτεια. Έτσι είναι, ό,τι θέλει κάνει μπάλα. Και το σούτ για τρεις είναι από το Χανιώτη και είναι πάρα πολύ καλό. Αφού μπήκε, πώς να μην είναι καλό. Οι Hoopers είναι τώρα στη δικιά τους επίθεση με τον Μαθαίο να κάνει τον drive, να μπαίνει μέσα, να παίρνει την προσπάθεια. Ωραίο εκεί το rebound από τον Κάραλη, ο οποίος έκανε μεγάλη προσπάθεια για να το πάρει. Ο Στεφόπουλος όμως θα κάνει τον block και ο Μασουράκης στον ευνηδιασμό δίνει την μπάλα όμως στο πουθενά. Έκανε κάποιες ωραίες ενέργειες εκεί, αλλά τελικά αχρηστεύτηκε αυτή η επίθεση. Εδώ είδαμε κάτι που δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε. Φάουλ υπάρχει εδώ. Καλάθι δεν υπάρχει, αλλά είναι δύο βολές για τον Μένο. Εκεί στην επαναφορά των Hoopers έγινε κάτι αξιοσημείωτο. Δεν υπήρχε παίκτης να πάρει την μπάλα. Τελικά όταν βρέθηκε παίκτης, η πάσα αντί να φτάσει σε εκείνον, χτύπησε στο... Χτύπησε στο ταμπλό και κατέληξε στα χέρια παιχτών των FUTBC. Κρεβερισμός εκεί στον πάγκο των Hoopers από τον Λιγερό. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός που έκανε το λάθος πριν, δεν παρατήρησα, η αλήθεια είναι. Η βολή αυτή είναι στοχή και γράφεται το 34-23, η διαφορά πλέον είναι στους 11. Έχει σπάσει το φράγμα των 10 πόντων, είναι διψήφια η διαφορά. Λιώκας θα δώσει στο πλάι για το σουτ του Τσεκούρα, το οποίο είναι airball. Και έχουν μπισεί τώρα στον ευνηδιασμό. Χανιώτης για 3 είναι άστοχος. Αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τους FUTBC και από το πόδι του Μαθαίου. Έχουμε τώρα το time out που καλεί ο Τσεκούρας για τους Hoopers. Επιστροφή από το time out στην επαναφορά για τους FUTBC. Έχει γυρίσει γρήγορα εδώ η μπάλα και φτάνει στη γωνία για τον Μασουράκη, ο οποίος κάνει μια τρίπλα και παίρνει σαν προπόνηση ένα σουτάκι από μέση απόσταση. Κάνει το 36-23.
οι Hoopers τώρα στη δικιά τους επίθεση με το Μετζέλο να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ από το ύψος της ρακέτας και να σκοράρει με ταμπλό. Πολύ ωραία εκτέλεση. Μιλίτσεβιτς εκεί από αυτή τη θέση, δεν ξέρω, αισθάνομαι και μέχρι αύριο σουτάρι θα χάσει ούτε ένα. Απ' την άλλη ο Λιώκας δεν καταφέρνει να απαντήσει με σουτ τριών πόντων. Μασουράκης φεύγει στον εχνιδιασμό, Μιλίτσεβιτς. Είναι πολύ ωραία η πάσα για τον Λάφκα, ο οποίος τελειώνει τη φάση και κάνει το 40-25. Δεν υπάρχει κάτι ούτε από την άλλη πλευρά, γιατί γίνεται το λάθος. Οι Hoopers είναι στην επίθεση. Μετζέλος παίρνει τον drive, δίνει για τον Λιώκα. Εκεί πέρα μια κλωτσοπατινάδα και η μπάλα φτάνει στα χέρια του HBC, οι οποίοι φεύγουν στον εφηδιασμό 4-1. Και κάνουν το 42-25. Ξεκούρασε εκεί, κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Μαθαίο που σκέφτεται το τρίποντο, το οποίο δεν το παίρνει τελικά. Και ο Λιώκας αστοχεί σε σουτ 2 πόντων για να φτάσουν οι Κουτμπισί και πάλι στην επίθεση με το Μασουράκι να δίνει στο Χανιώτη, ο οποίος σουτάρει για 3 με το γνωστό του στυλ και αστοχή. Το ριμπάντα του Μασουράκι όμως είναι επιθετικό. Ο Λάφκας, Μασουράκης, μια τριπλίτσα, Στεφόπουλος. 3 δευτερόλεπτα έχουμε. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τους HBC για την απόφαση αυτή, αλλά αυτή είναι η απόφαση, παιδιά. Όταν λέει ο διαιτητής κάτι, δεν πά να... δεν πά να πέσω τα τσιμέντα, δεν γίνεται τίποτα. Μαθαίος για τους Hoopers στη γωνία για το Μετζέλο. Αλλάζει γρήγορα η μπάλα εκεί, ο Μετζέλος κάνει τον drive, προσπαθεί να βγάλει έξω, δεν προλαβαίνει όμως εκεί ο Κάραλης να σουτάρει, μπαίνει μπάλα στα χέρια των Hoopers. Και η HBC τώρα με την προσπάθεια να είναι βιαστική από τον Μένο, να γίνεται το λάθος και οι Hoopers τώρα να έχουν ευκαιρία να πιάσουν κοιμόμενοι και ανοργάνωτη την άμυνα των HBC. Όμως το σούτο του Μαθαίου είναι άστοχο, παρόλο που ήταν σωστή επιλογή του. Ήταν ελεύθερος. Χανιώτης, Μιλίτσεβιτς. Α, έχασε και ένα. Τρομερό. Οι Hoopers τώρα από τη μία. Ο Μαθαίος δίνει στον Τσεκούρα, ο οποίος ευστοχεί για 3, του είπε και πάρ' το, τον άκουσα. Και γιατί να μην το πάρει, μόνος του ήτανε, το βάλε κιόλας. 42-28. Μένος, ο οποίος δίνει στον Λάφκα, Μιλίτσεβιτς. Λάφκα στη γωνία για τον Χανιώτη, σου τριών πόντων, άστοχο, θα πάρει κι άλλο, θα το πάρει, το πιστεύει, το νιώθει, το βάζει. Φάνηκε εκεί ότι το δεύτερο σουτ ήταν τζιγισμένο. Άστοχη εδώ η προσπάθεια από τους Hoopers. Φεύγουν ξανά γρήγορα στον εφηδιασμό οι HBC. Η πάσα στο Μιλίτσεβιτς. Λάφκας. Κλέβουν την μπάλα οι Hoopers. Και φεύγει στον εφηδιασμό πολύ γρήγορα εκεί ο Μετζέλος και πετυχαίνει το καλάθι.
γρήγορη εκεί η αντίδραση του Μετζελού, ο οποίος φεύγει πολύ γρήγορα στον εφηδιασμό. Είτε φεύγει, είτε έχει μείνει πιο πίσω. Είναι ο κύριος εκφραστής των εφηδιασμών που προσπαθούν να βγάλουν οι Coopers. Εδώ τώρα ο Λαύκας θα πάρει ένα φάουλ. Νομίζω είναι από τον Τζεκούρα το φάουλ και είναι πάνω στην προσπάθεια, οπότε έχουμε δύο βολές. Ήταν άστοχη η πρώτη βολή, η δεύτερη αναμένουμε να δούμε αν θα είναι εύστοχη, είναι άστοχη και αυτή με τα μπλοκ και οι δύο βολές από το Λαύκα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το στυλ του. Ο Μένος πάντως τώρα καταλήγει με την μπάλα στα χέρια, δεν πετυχαίνει όμως το καλάθι, κόβεται και στην άλλη μεριά ο Μετζέλος προσπαθεί να εφηδιάσει για άλλη μια φορά, δεν τα καταφέρνει. Ο Μαθαίος όμως δίνει στο Τσεκούρα, ο οποίος μπαίνει μέσα, βγάζει την μπάλα έξω. Το σούτ είναι για τρεις από τον Γκάραλη, αλλά είναι άστοχο. Και τώρα η τελευταία επίθεση του ημιχρόνου είναι για τους Scoop BC, οι οποίοι με το Μένο δίνει την μπάλα στο Χανιώτη, σουτάρει για τρεις, δεν θα το βάλει, Μιλίτσεβιτς δεν προλαβαίνει. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, 45-30 το σκορ. Και όλα θα κρυθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο, 45-30 το σκορ, Hood BC είναι μπροστά. Είναι και στην επίθεση με τον Λαύκα να βγάζει έξω για τον Μένο που σουτάρει για 3 αστοχή. Μασουράκης εκεί προσπαθεί με τον Λαύκα, μπερδεύονται για το επιθετικό rebound, αλλά έρχεται αυτό τελικά. Και ο Χανιώτης βρίσκει ένα ελεύθερο σούτ αλλά αστοχή. Τώρα δεν θα πάρει κι άλλο. Αφήσει την μπάλα στο Μένο, έξω για τον Λαύκα. Έχει βρει η μπάλα κάπου, όχι. Είναι κατευθείαν εκτός για τους Hoopers. Από την άλλη, Hoopers στην επίθεση με τον Ματθαίο να έχει την μπάλα, να παίρνει ένα step back αλλά να μην σουτάρει. Όμως τώρα θα σουτάρει από το high post ο Μετζέλος και θα βάλει το καλάθι για να μειώσουν σε 45-32 οι Hoopers. Μασουράκης παίρνει ένα σουτάκι από μέση απόσταση και rebound εκεί από το Χανιώτη. Είπαμε είναι δύσκολο να ματσαριστούν αυτά τα υψη, ειδικά του Στεφόπουλου, αλλά και ο Χανιώτης είναι επίσης ψηλός. Στο χωριμπάνο το Μασουράκη, Hood BC στο άλλο μέρος του γηπέδου στο οποίο επιτίθενται. Χανιώτης, μπάλα χαμηλά αλλά έχει πατήσει γραμμή ή 3 δευτερόλεπτα, μικρή σημασία έχει. Οι Hoopers είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Χανιώτης τελείωσε το πρώτο μέρος με 16 πόντους και ήταν μακράν ο πρώτος σκόρερ των Hood. Απ' την άλλη ο Μετζέλος έχει προσπαθήσει πολύ για την ομάδα του, έχει 12 πόντους και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα. 47-34 τώρα το σκορ. Ο Χανιώτης είναι ελεύθερος για 3, θα το χάσει. Έχει χάσει τώρα κάποια συνεχόμενα σου το Χανιώτης. Τσεκούρας παίρνει το φάουλ εκεί έξυπνα και πηγαίνει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές.
Έβαλε τη δεύτερη, η διαφορά είναι στους 12 τώρα, 47-35. Μασουράκης δίνει το ρυθμό γρήγορα για τους Hoot BC. Ο Μένος παίρνει ένα σούτ από μέση απόσταση, το χάνει. Και είναι ο Λιγερός ο οποίος παίρνει την μπάλα και την κατεβάζει και βρίσκει ένα διάδρομο για να κάνει το drive. Πάει μέχρι μέσα και παίρνει το φάουλ. Και να πάρει δύο βολές. Να στο χείμπρο πρώτη βολή του Λιγερού. Είναι εύστοχη όμως η δεύτερη. 47-36. Hoot BC τώρα θέλουν να βρουν σκορ. Μασουράκης εδώ μαρκάρει κανείς και σκόρνε 13. Έξω, Χανιώτης στο επιθετικό rebound. Υπάρχει φάουλ και έχει δοθεί στην προσπάθεια. Και είναι δύο βολές για το Χανιώτη. Βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 49-36. Ματθαίος μετά από τρίπλα το σουτ, πολύ ωραίο σουτ και ξανά στους 11 η διαφορά. Τριγυρνάει εκεί αλλά δεν πέφτει από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Και ο Χανιώτης εκεί με ένα πάρα πολύ ωραίο pivot, πολύ ωραία κίνηση εκεί χαμηλά στο low post. Βάζει το καλάθι. Που παίζει να πάρει στην επίθεση, ο Ματθαίος παίρνει ένα σουτ έξω. Θα βάζει εκεί με τον εαυτό του γιατί το σουτ ήταν ελεύθερο. Θα μπορούσε να το βάλει, δεν το έβαλε. Και τώρα είναι από την άλλη μεριά ο Μασουράκης, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, προσπαθεί, παίρνει ο ίδιος το rebound και σκοράρει για το 53-38. Και αντί να πέσει διαφορά ανεβαίνει με τον Λιγερό τώρα να κατεβάζει την μπάλα, να φτάνει η μπάλα τελικά στο Λιώκα, ο οποίος θα κάνει airball. Και θα περάσει και στον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Καραλής. Μένος. Ανιώτης, εκεί δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά ο Λαύκας αντέχει, βγάζει έξω στο Μένο, η μπάλα γυρνάει, φτάνει στο Χανιώτη για τρεις. Είχε το momentum αυτό το shoot, ήταν πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας και καμιά φορά όταν η κυκλοφορία είναι καλή και το shoot έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει, καθώς ο σουτέρ έχει την αίσθηση ότι έχει συμβεί κάτι με ισορροπία, με αρμονία. Και μετά και ο ίδιος σουτάρει με άλλη ψυχολογία. Γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα σουτ που έρχονται από ωραία κυκλοφορία σπάνια χάνονται. Σε αντίθεση με σουτ τα οποία μπορεί να είναι μετά από τρίπλα, μετά από μια ατομική προσπάθεια, που είναι αρκετά πιο δύσκολο να μπουν. Ενώ ο Κούπερτς πουλάνε την μπάλα άλλη μια φορά και δίνουν την επίθεση στους Hoot BC, οι οποίοι στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου έχουν πάει διαφορά στους 18. Έδειχνε κάποια στιγμή το παιχνίδι ότι θα μπορούσε να γυρίσει, αλλά δεν φαίνεται να ισχύει αυτό εν τέλει, γιατί ο Μιλίτσεβιτς, παλιά μου τεχνικό σκηνό, άλλη μια φορά στάρει και στοχή για δύο από μέση απόσταση, αλλά στην άλλη μεριά οι Hoopers βρίσκουν ένα πολύ ωραίο καλάθι και απαντάνε. Μένος είναι στην άλλη πλευρά, προσπαθεί να σουτάρει
για δύο από μέση απόσταση, αλλά δεν σκοράρει. Μιλίτσεβι στη γωνία, ο Χανιώτης, ήταν καλή η πάσα, αυτό που είπαμε, όταν η πάσα είναι καλή, όταν η κυκλοφορία είναι καλή, όταν υπάρχει αυτή η αρμονία, το σούτ γίνεται πιο εύκολο. Και το σκορ είναι 60-40 πλέον. Time out. Επιστρέφουμε από το time out. Κούπερς με τον Μαθαίο να κάνει τη διείσδυση, να δίνει στο Μετζέλο, ο οποίος από την κορυφή θα σουτάρει για 2, θα σκοράρει, 60-42. Μασουράκης για τον Μένο, ο οποίος δεν μπαίνει το σουτ, αλλά τη δίνει στο Μιλίσεβιτς, ο οποίος κάνει ένα airball εκεί από μια θέση που σχεδόν πάντα σκοράρει. Περίεργη κατάληξη, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Από την άλλη πλευρά οι Hoopers με τον Τζεκούρα για τον Μαθαίο. Ψάχνει τις επιλογές του. Είναι τελικά στο Τζεκούρα, η πάσα είναι λίγο εξεζητημένη. Αυτή είναι όμως ακόμα καλύτερη. Και τελικά με τη συνεργασία αυτή που είδαμε, έρχεται το καλάθι 2 πόντων για τους Hoopers. Μασουράκης εκεί προσπαθεί να κάνει μια εξεζητημένη ενέργεια. Τελικά υπάρχει φάουλ. Άστο για τους Hoot BC και από την άλλη πλευρά τώρα η Hoopers στο Μετζέλο να δίνει στο Μαθαίο. Μπαίνει μέσα, παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ, δεν θα μπει. Κάτι ζήτησε εκεί. Η Hoot από την άλλη πλευρά σκοράρουν, 64-42. Σε κούρας Μαθαίος για 3, έξω και rebound του Μένου. Δίνει την μπάλα στο Μασουράκη, ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Δεν τα καταφέρνει γιατί έχουν επιστρέψει οι Hoopers. Μένος κάνει κάποιες τρίπλες εκεί. Από την άλλη πλευρά απέναντι ο Χανιώτης, δεν τα καταφέρνει. Στεφόπουλος, δεν ήταν το τελείωμα ιδανικό, είναι άστοχο. Και ο Μετζέλος, αυτό που είπαμε, ξεχασμένος στην άλλη πλευρά του παρκέ, που βρέθηκε μόνος του και σκόραρε για 2, 64-44. Μασουράκης περνάει, βγάζει στη γωνία, ελεύθερος είναι ο Μένος, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Μασουράκης στο rebound, τελικά δίνει την μπάλα στον Χανιώτη, το πουλάει λίγο εκεί. Μιλίτσεβιτς για το Μένο. Πάει μέχρι μέσα, ωραίο το τελείωμα εκεί, πολύ ωραία προσπάθεια. Πάει να κλέψει και την μπάλα εκεί, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα φτάνει στη γωνία. Σουτιά 2 από το Μετζέλο, αστόχο. Λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μασουράκης, Μιλίτσεβιτς. Εντάξει, πριν έκανε airball, δεν είναι κάθε μέρα Πάσχα. Τσεκούρας δείχνει και το σύστημα. Μαθαίος περνάει μπάλα μέσα και είναι το fade away shoot του Κάραλη που φέρνει τη διαφορά στους 18, 66-48. 13 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη της περίοδου. Όλα είναι για τους Hoot BC και φάουλ.
είχαν φάουλ να δώσουν οι Hoopers. Έχουν και άλλο ένα. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσουν να το δώσουν και αυτό. Ναι. Κάνουν και το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν. Τώρα έχουμε 4 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι Hoopers. Ένα σούτ ψάχνουν εδώ Hood BC. Το βρίσκει ο Μασουράκης. Αλλά δεν θα βρει το στόχο και θα λήξει 66-48 η τρίτη περίοδος. Επιστροφή στο παρκέ για το 4ο δεκάλεπτο. Hood BC εναντίον Hoopers. Ο Χανιώτης έχει φτάσει πλέον για τους Hoopers τους 29 πόντους με 5 τρίποντα και γενικά εξαιρετική απόδοση. Και από την άλλη μεριά ο Μετζέλος έχει φτάσει στους 14 και τώρα σουτάρει, βάζει άλλο ένα, φτάνει τους 16. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν άλλαξα και πολλά πράγματα με όσον αφορά το τρόπο που επιτίθενται οι δύο ομάδες. Ο πόλος για τους Hood BC είναι ο Χανιώτης και για τους Hoopers είναι ο Μετζέλος, ο οποίος είναι αρκετά εύστοχος και προσπαθεί να κρατήσει στο παιχνίδι τους Hoopers, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί δεν έχουν βάθος αυτή τη στιγμή στον πάγκο, είναι 6 άτομα. Εκεί μια φοβερή προσπάθεια του Μασουράκη και καλάθι για 2 πόντους. Και όχι μόνο είναι 6 άτομα, τώρα είναι και 5 άτομα γιατί βλέπω ότι ο Τσεκούρας μας την έκανε. Και το τελευταίο δεκάλεπτο θα βγει με 5 άτομα. Και με το σκόρ στο 68-50 για τους Hood, δεν ξέρω πώς μπορεί να αποφευθεί αυτή η ήττα για τους Hoopers. Χανιώτης, στα σουταριά 3, θα το χάσει. Εκεί ο Στεφόπουλος σαν να δέχτηκε ένα χτύπημα χαμηλά κατά λάθος, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Από την άλλη μεριά το σούτ είναι άστοχο και ο Μασουράκης παίρνει το rebound. Γάφκας τώρα, ωραία πάσα για το Χανιώτη. 70-50 στρογγυλά. Απ' την άλλη πλευρά οι Hoopers προσπαθούν να σκοράρουν. Κάποιες ανορθόδοξες πάσεις εκεί, δεν υπάρχει δεν υπάρχει πολύ συνοχή αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι των Hoopers. Αλλά με κάποιο τρόπο η μπάλα είναι και πάλι στα χέρια τους. Νομίζω έχει βρει κάποιος παίξει τον Hood στην μπάσα και η κατοχή είναι για τους Hoopers. Εδώ ο Μετζέλος. Έχει δώσει φάουλ νομίζω το διευθυντής. Δεν ακούστηκε γιατί ακούστηκε η κόρνα της λήξης και μάλλον δεν ακούστηκε το σφύριγμα, αλλά έχει δώσει φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Μετζέλου. Ο οποίος είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών και θα βάλει την πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη. 70-52 το σκορ.
Απ' την άλλη, Food BC δεν καταφέρουν να σκοράρουν, αλλά ο Μασουράκης παίρνει το rebound. Απέναντι για τον Μιλίτσεβιτς, ο οποίος δεν σουτάρει, αλλά βάζει την μπάλα κάτω και φτάνει την μπάσα του, την μπάλα στην αδύνατη πλευρά, που το σουτ είναι άστοχο και τελικά μετά από παρέμβαση παίκτη της Food BC, η μπάλα είναι για τους Coopers. Που τρέχουν από την άλλη πλευρά, ένα σούτ εκεί από τον Λιγερό, δεν βρήκε το στόχο, ήταν ένα σούτ με αυτοπεποίθηση, εδώ το φάουλ που δεν δίνεται, το αφήνουν εκεί οι διαιτητές και δύο. Μασουράκης έτρεχε σαν τάβρος προς το καλάθι, ζητάει εκεί και αντιαθλητικό, δεν ξέρω αν ήταν αντιαθλητικό, πάντως το καλάθι μπήκε. Του διατρής από τον Γκάραλι, δεν είναι μέσα, είναι όμως rebound για τους Σκούπες, με τον Ματέο να σου τα ρεχνέου να το χάνει. Η μπάλα φτάνει τελικά στο Λιώκα, ο οποίος το χάνει και αυτός. Και η μπάλα είναι στην άλλη πλευρά με το Μασουράκι να πηγαίνει προς το καλάθι και να δέχεται το φάουλ. 2-4 βολές. Περιπετειώδη τρόπο, αλλά μπαίνει η πρώτη. Και μπαίνει και η δεύτερη, πολύ πιο άνετα. Απ' την άλλη ο Λιγερός θέλει να δώσει γρήγορα για τον Μαθαίο, ο οποίος δίνει εκεί την μπάλα στον Κάραλη, η μπάλα γυρνάει. Ο Λιγερός έχει ξανά την μπάλα στην κορυφή, προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα, τους περνάει όλους. Αλλά υπήρχε η γραμμή εκεί, έπρεπε να σταματήσει. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι τελικά. Εδώ η προσπάθεια είναι ωραία τον Κάραλη, αλλά δεν θα υποδοθεί. Και σε μια σύγκρουση εκεί έπεσε και κάτω ο Κάραλης, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Στο Μιλίτσεβιτς στην αδύνατη πλευρά και το καλάθι για δύο πόντους. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος σήμερα πως έχει χάσει και κανένα δύο καλάθια. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Λιώκας θα στοχίσει στο σουτ δύο πόντων. Ο Μασουράκης από την άλλη πλευρά θα τρέξει το παιχνίδι. Ο Λάφκας ανάποδο lay-up μέσα. 78-52. Το παιχνίδι φαίνεται να ξεφεύγει σιγά σιγά, ίσως μιλάει και η κούραση των Coopers. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Hood ήταν το μεγάλο φαβορί, είναι μια ομάδα η οποία είναι σοβαθμή στην πρώτη θέση του ομιλού. Έτσι, οπότε έτσι κι αλλιώς ήταν το φαβορί. Μασουράκης εδώ για τρεις, και αυτός πάρα πολύ καλό σήμερα. Έχει δώσει τον τόνο, έχει πάει στα rebound, κατεβάζει την μπάλα, δίνει το ρυθμό στο παιχνίδι της ομάδας του, μοιράζει, σκοράρει κιόλας. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μασουράκη, όπως και από τον Χανιώτη φυσικά, ο οποίος έχει σπάσει τα κοντέρ. Το follow εκεί, τρομερό από τον Κάραλη. Για το 81-56. Η Λίτσεβιτς εκεί κρατάει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει και την μπάλα στον Λάφκα. Καταφέρνει εκείνος να δώσει έξω το Μασουράκι. Περνάει την μπάλα πίσω την πλάτη. Κάνει την μπάλα έξω στο Μένο. Μέσα, αυτό που λέγαμε. Ωραία κυκλοφορία. Και όταν η μπάλα φτάνει από ωραία κυκλοφορία στο Στέρ, οι πιθανότητες να μπει είναι πολλές. Όπως και τώρα που μπήκε το σουτ των πόντων. Ματθαίος, ωραία πάσα στην κίνηση εκεί του Μετζέλου. Βήματα δίνει εδώ ο διευθυντής.
το σκορ είναι 84-56, πλησιάζουμε στους 30 πόντους διαφορά σιγά σιγά. Ο Στεφόπουλος εκεί θα σκοράρει για 2, μια ωραία κίνηση. Τους Coopers δεν βρήκε το στόχο. Η διαφορά πλέον είναι στους 30 πόντους και 3 και 26 απομένουν για το φινάλε. Προφανώς το παιχνίδι έχει τελειώσει, αλλά παρακολουθούμε με ενδιαφέρον στο σε ποιο σημείο θα σταματήσει ο Χανιώτης. Ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάτς μέχρι στιγμής. Πού θα σταματήσει ο Χανιώτης σήμερα. Νομίζω είναι διαμφισβήτητα το MVP του παιχνιδιού. Ματθαίος προσπαθεί να βρει μια πάσα, τελικά θα σουτάρει. Είναι μέσα το σουτ για 2. Καλός και ο Ματθαίος σήμερα. Μασουράκι στο κόψιμο εκεί του Λάφκα, μένος, έξω. Την άλλη πλευρά οι Hoopers, Ματθαίος, λιγερός, σουτάρει για 3, σέρμπολ. Μένος, θα ψάξει την πάση στο Χανιώτη, όχι, τώρα θα τη δώσει. Πολύ ωραίο το σουτάκι και 91-58. Θα προλάβουν και την κατοστάρα ή Χουντ. Δύσκολο. 2 λεπτά απομένουν. Ματθαίος προχωράει. Κάνει ένα σούτ που είχε λίγες πιθανότητες. Ωραία εδώ η baseball πάσα στο Μασουράκι από το Μένο, αλλά ο Λάφκας δεν καταφέρνει να σκοράρει. Πάσα του Μετζέλο απέναντι στο Ματθαίο, εκείνος για τον Λιώκα, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ αλλά θα στοχίσει. Μασουράκης τώρα τρέχει με την μπάλα. Αχ, δίνει στο Χανιώτη, βρίσκει τα πόδια του, αλλά βρίσκει τα πόδια μετά και παίκτη των Hoopers και καταλήγει εκτός για τους Hood. Θα πάρει το τρίποντο ο Στεφόπουλος και θα το βάλει και λέει στον πάγκο του, αυτό δεν ζήτησες σε κάποιον, το λέει εκεί, κάποιος του ζήτησε ένα τρίποντο μάλλον από τον πάγκο, το ζήτησε, το πήρε λοιπόν. Ο Στεφόπουλος σουτάρει για 3 και φτωχή. Ματθαίος και το Μετζέλο περνάει, παίρνει προσπάθεια, αστοχή. Μένος, πάει μόνος του μέχρι το τέλος, σκοράρει, πολύ ωραίο καλάθι. 94-58 το σκορ. 96-58. Ήταν το καλάθι αυτό στον ευνηδιασμό που έκανε το 96-58. Ματθαίος σουτάρει για 2, στοχή, 96-60. Και μάλλον δεν θα γίνει επίθεση. Χαιρετιούνται εδώ οι δύο ομάδες. Ναι, επίθεση δεν θα γίνει, το τελικό σκορ θα είναι το 96-60. Α, θα γίνει ένα σουτ. Καταλήγει κάπου έξω, τελειώνει το παιχνίδι. Μας πειράζει. 96-60 λοιπόν το σκορ. Κερδίζουν οι Hood BC τους Hoopers και παραμένουν στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Το βράδυ.